Γεια σας, του καταιγίδα, στην ταράτσα. Έχει ρίξει το κάτι άλλο από χιόνι. Φουλιάζει το παπούτσι. Χιόνις. Λοιπόν, πατάω στο χιόνι. Κάτω, δες εδώ. Δείτε το χιόνι εδώ. Δείτε εδώ. Κάτω το δέντρο δεν έχει στρώσει. Αλλά έχει στρώσει ο δρόμος. Δεν μπορώ να τον πιάσω τώρα. Προσπαθήσω. Έχει στρώσει ο δρόμο. Αλλά έχει... όχι εδώ που μόνος φαίνεται είναι και που δεν έχει στρώσει. Είτε. Η Πεντέλη. Σίγουρα υπερβόρεια του νομού χιονίζουν ακόμα. Και αυτό το χιόνι που σε παγώνει, άπομα. Έχει ρίξει χιόνι. Φέτος σε ψυχικό πάρα πολύ. Εντάξει, νηθίσου φτάνει εδώ το χιόνι. Λάχιστα 5-6 πόντους, 7 το πολύ. Να έχει φτάσει. Τι όμως έστρεψε το κατάστασε κανονικά ρε το χιόνι. Το έστερσε κανονικά μέσα σε... και προς το κέντρο έχει χιόνι μάλλον. Στο σχολείο σήμερα μην σου πω και αύριο μπορεί να μην τα λειτουργήσουνε. Σήμερα πάω σχολείο που τι θέλω, όλα τα έχουν κλείσει. Λόγω του δεν ξέρω γιατί τα κλείνουν όμως με το χιόνι. Εντάξει κάτω πολύ χιόνι όμως άλλες χώρες είναι πάρα πολύ. Αλλά είναι πάρα πολύ για την Αθήνα. Άλλοι θα πούνε να είναι σαν τη Βόρεια Ελλάδα. Σιγά το χιόνι και το κρύο. Όμως δεν είναι έτσι για την Αθήνα. Αυτό είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Αυτό εδώ που έχω πατήσει ήδη είναι πάντα ανάποδα. Να δούμε. Οπα. Το θέμα εδώ έχει ρίξει χιόνι, χιόνι. Χιόνι στην Αθήνα είναι λίγο σπάνιο να δεις. Το στρώνει έτσι. Είναι σπάνιο τόσο πολύ, πολύ, τόσο πολύ σπάνιο να έχει χιόνι τόσο πολύ ρίξει. Πάτσε πάγωσε. Έχει υπό το μηδέν αρκετός βαθμούς. Όχι πολλούς αλλά έχει 2 υπό το μηδέν. Φρέσκια μας ανατολή, Αθηναϊκή Ανατολή. Τόσο άσπρο καιρό. Δεν έχω ξαναδεί στην Αθήνα. Χιόνι να... Κατά τα άλλα τα βουνά έχουν πάει πιο πολύ χιόνι λέει. Πάντε πάρε. Μια χιόνι, τα βουνά έχουν πάει πιο πολύ. Ας μην κοίτα το παγώνι. Κλείνω.